Μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο γεννιέται με μία τόσο σοβαρή ασθένεια. Μία ασθένεια που δεν ξέρει ούτε πόσα χρόνια θα ζήσει, ούτε πώς θα είναι η ζωή του, με δυσκολίες. Ένα πλάσμα που γεννιέται σε ένα πάρα πολύ κακό, δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Και κοιτάξτε, ακόμη και για αυτές τις δυσκολίες, για αυτόν τον άνθρωπο, ήρθε η στιγμή που η ζωή του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε. Yes, I agree. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς έγινε αυτό λοιπόν, γιατί εσύ φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσες ποτέ, λόγω της αντισυμβατικής σου εμφάνισης, να φανταστείς ποτέ τον εαυτό σου σαν μοντέλο. Γελάς και εσύ ίδια βλέπω. Πώς έγινε αυτό και πώς άρχισες να εμπνέεις τους φωτογράφους και να γίνεις στην ουσία ένα φωτογραφικό εργοτέχνης. Πρέπει να σας πω, όταν ήμουν πολύ νέα, πολύ νέα, είχα πάντα την αίσθηση ότι θα ήθελα να κάνω κάτι και να είμαι πάντα στο προσκήνιο. Δεν ήξερα πώς ή γιατί, αλλά έλεγα, είχα πάντα μια ένδυση ότι πρέπει να κάνω κάτι που να βγω προς τα έξω. Και πριν από 4 χρόνια, όταν μετακόμισα στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, τόσες διαφορές, τόσες δυνατότητες και υπάρχουν και κοινότητες οι οποίες προωθούν τις διαφορετικότητες. Και εκεί ξαφνικά μπόρεσα να κάνω πολλά και διαφορετικό. Άρχισα να βλέπω περισσότερους φωτογράφους, άρχισα να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και δημιουργούσαν μέσα από αυτά και όχι από τα κλασικά. Και τότε ένας φωτογράφος για πρώτη φορά πήρε τη φωτογραφία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα επιτρέψει κανένα με φωτογραφίσει. Και ξαφνικά είδα ότι είναι εύκολο όταν κάποιος σε βλέπει διαφορετικά να δεις και εσύ τον εαυτό σου διαφορετικό. Εγώ δεν ήθελα να ζω μόνο από το πώς με βλέπουν οι άνθρωποι έτσι καθαρχά, αλλά μέσα από αυτό το πολύ δύσκολο ταξίδι, μέσα από το μοντελισμό, και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή, είμαι μοντέλο, μπόρεσα να καταλάβω και να δω ότι ποια δουλειά μου αρέσει, ποια δουλειά με ικανοποιεί όταν βοηθώ. Και θέλω να δουλεύω και δουλεύω με ανθρώπους που καταλαβαίνουν το πώς είμαι ή του εκπέμπω εγώ. Και έτσι δουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι μου επιτρέπουν να δείξω τι θέλω εγώ να παρουσιάσω. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν κατάλαβε τι της αρέσει, έτσι έβγαλε τον εαυτό της προς τα μέσα, αλλά κρατάω κάτι προς τα έξω, συγγνώμη. Είπες ότι δεν είχα επιτρέψει σε κανένα να με φωτογραφίσει ποτέ. Right. Εσύ, σαν παιδί, σαν έφηβη, δεν είχες βγάλει ποτέ φωτογραφία? Πρέπει να σας πω ότι φωτογράφιζα, με φωτογράφιζα, να το πω έτσι. Και υπήρχαν 5 ή 10 φωτογραφίες από μια φίλη μου, αλλά αισθανόμουν πάρα πολύ αμήχανα κάθε φορά που το έβλεπα. Ήθελα, αν θέλετε, όταν ήμουν πιο μικρή, να γίνω μοντέλο, έτσι μέσα σε ένα σουρεαλιστικό πλαίσιο, τολμώ να πω, αλλά δεν μπορούσα ταυτόχρονα να με φανταστώ μέσα σε αυτό το ρόλο. Και έτσι, ταυτόχρονα όταν αντελήφθηνα χρόνια αργότερα ότι ο μοντελισμός άλλαξε τη δική μου τη ζωή, πρέπει να σου πω, ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήμουνα ανασφαλής και ξαφνικά άρχισα, ενώ εξακολουθώ να είμαι ανασφαλής σε φορά, να αισθάνομαι καλά σε αυτό το οποίο κάνω. Και οι φωτογραφίσεις τις οποίες έκανα και κάνω τώρα, όχι μόνο άλλαξαν τη ζωή μου, αλλά μου επέτρεψαν να καταλάβω και ποιος είμαι, ποια είμαι, τι θέλω. Και πάνω απ' όλα να γίνω μια πολύ πιο ισχυρή προσωπικότητα. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ασθενή, πρέπει να ξέρετε, ή κάποιον, αν θέλετε, ο οποίος ζούσε στο περιθώριο. Αλλά μέσα από αυτή τη δουλειά κατάλαβα ποιος είμαι. Είμαι κάποιος ο οποίος βγαίνει προς τα έξω, κάποιος ο οποίος χαίρεται που εμπνέει, και εγώ εμπνέομαι από αυτό το οποίο κάνουμε. Και παρόλες τις δυσκολίες τις οποίες πέρασα πριν από 5 χρόνια, η ζωή μου ήταν ακόμα πολύ πιο δύσκολη. Τώρα είπα, κοίταξε, είμαστε στα μαύρα και στα τάρταρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να καλυτερεύσω.
όταν κυκλοφορείς έξω στο δρόμο, όταν βγαίνεις, όταν μπαίνεις στο μετρό, όταν πηγαίνεις όπως είπες και εσύ να κάνεις, να περάσεις από μια audition, από ένα casting για να πάρεις μια δουλειά, έχεις συνηθίσει τα βλέμματα των ανθρώπων γύρω σου ή ακόμα προσπαθείς να το διαχειριστείς, ακόμα γελάει γλυκιά, ακόμα είναι κάτι που σε πληγώνει. Είναι πάντοτε μια προσπάθεια, ναι. Πρέπει να πω ότι είμαι υπερευαίσθητη στο ποιος με αντιδρούν οι άνθρωποι, ποια είναι η στάση την οποία να αναπτύσσουν απέναντί μου. Και στην διάρκεια αυτών των εξελίξεων μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορώ και εγώ να αισθανθώ μεγαλύτερη άνεση, αλλά πώς να κάνω και άλλους να αισθάνονται πιο χαλαρά απέναντί μου ή δουλεύοντας με μένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό βοήθησε, αλλά το γεγονός ότι τώρα είμαι αναγνωρίσιμη ως μοντέλο, αυτό έχει βοηθήσει όλους. Πάντως, προβλήματα πολλά και ιδιαίτερα εγώ δεν έχω. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους γιατί θέλουν εμένα ή τι θέλουν από εμένα και μπορώ να καταλαβαίνω πώς δουλεύουμε μαζί. Και έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν γιατί έχουν οι ίδιοι δυσκολίες με τον εαυτό τους πολύ περισσότερο από ότι έχουν δυσκολία με μένα που είμαι απέναντί σου και έχω αυτό το παρουσιαστικό. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να με διαχειριστούν είτε έχουν οι ίδιοι προβλήματα είτε δεν βρίσκουν μια διάβλο επικοινωνίας με εμένα. Κάτι το οποίο έμαθα όμως και πρέπει να το τονίζω είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές εκφάνσεις και πιστεύω ότι το να καταλάβει κανείς αυτά τα πολλά επίπεδα ενός ανθρώπου, έτσι και εγώ κατάλαβα τον εαυτό μου, μπορώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε δύσκολα. Σε μια φωτογραφία νωρίτερα σε είδα με ένα πολύ γνωστό μοντέλο στην Αμερική, άντρα, ο οποίος πάσχει από αλμπινισμό. Είναι μαύρος, κανονικά, ενώ το δέρμα του είναι ολόλευκο και τα μαλλιά του λευκά. Είναι πολύ διάσημο στην Αμερική και σας είδα μαζί. Περνάτε εσείς οι δύο ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού απέναντι στη διαφορετικότητα, γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή τάση, την παγκόσμια μόδα πλέον, στο να προβάλλουμε και το διαφορετικό ή μάλλον να ανακαλύπτουμε την ομορφιά του διαφορετικού. Αυτή τη φωτογραφία, λέω. Λέγεται Σον Ρος. Τον γνώρισα πριν από 15 μέρες, 3 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Και είναι μια πολύ ευαίσθητη ψυχή, πρέπει να το πω. Και είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει. Είχαμε μια κοινή συνεργασία. Και βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη διάφοροι που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο. Και εγώ τον γνώρισα στην γνωστή εβδομάδα Fashion Week, η οποία γίνεται για την προβολή των νέων τάσεων της μόδας. Δεν ξέρω αν θα έχω δυνατότητα να τον ξανασυναντήσω, αλλά ξέρω ότι πραγματικά δουλεύουμε στο ίδιο μήκος κύματος.